Στις κινηματογραφικές αίθουσες ανεβαίνει ο Γιός της Σοφίας που κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ της Τραϊμπέκα. Το αλληγορικό πικρό δράμα με σκληρό χιούμορ παρουσιάζει την ιστορία του μικρού Μίσα που μεταναστεύει στην Ελλάδα από τη Ρωσία και μαθαίνει ότι η μητέρα του παντρεύτηκε έναν ηλικιωμένο για να μπορέσει να φέρει το παιδί στη χώρα. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία με παιδί. Δεν είχα ξαναδουλέψει με παιδί. Και επίσης και ο νεαρός Βίκτορας, στην πραγματικότητα Μίσα στην ταινία, δεν είχε ξαναδουλέψει σε ταινία. Επομένως ήταν και για τους γιους μας η πρώτη φορά. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πήγα κι εγώ ψάχνοντας. Δεν ήξερα πώς ακριβώς θα έπρεπε να δουλέψω με τον Βίκτορα. Αυτό όμως για το οποίο ήμουν σίγουρο είναι ότι δεν ήθελα να του δώσω το σενάριο. Μόνος δεν του έδωσε το σενάριο. Του διηγήθηκα την ταινία, σκηνή-σκηνή. Και κάναμε πάρα πολλές πρόβες. Του έδινα έτσι πριν να προβάρουμε κάθε σκηνή, του έδινα έτσι λίγο και τη διάβαζε επί τόπου, χωρίς όμως να μπορεί να το πάρει αυτό στο σπίτι του το σενάριο και να το αποστηθήσει, να το μάθει. Я переехала к одному человеку, чтобы ухаживать за ним. Πατέρας. Ο δικός σου ο πατέρας θα είμαι εγώ. Transmissions of the ser from the beginnings of the television. Not only Greek, also from other countries. And as I was the older in the set, these things I made it by myself. I mean, she loved whatever I was thinking about because I had lived older things than her at really the beginnings of the television. It was very fun. Τι είναι η Αρκούδα Μίσα? Η μασκότ των αγώνων της Μόσχας. Και πώς του ήρθε ότι πήρε το όνομά του από μία μασκότ? Του είχε πει ο πατέρας του.